συναντάμε τη συγγραφέα να συμμετέχει στη συγκρότηση ομάδας εργασίας το 1990 για την προστασία και ανάδειξη της ιστορικότητας του τόπου, να αφοσιώνεται ολόψυχα συμμετέχοντας σε όλες τις διαδικασίες, συνέδρια, πρωτοβουλίες φορέων, προκειμένου να θεσμοθετηθούν οι χρήσεις γης, που επιτέλους έγινε το 1995, και να μετουσιώνει κυριολεκτικά σε υπόθεση ζωής αυτό που ριζώθηκε μέσα της ως χρέος απέναντι στους νεκρούς, όπως σημειώνει η ίδια στον πρόλογο. Δέθηκα με την ιστορία του νησιού, έφρυξα με την ηρωνία, υποκλήθηκα στον ηρωισμό και την αυταπάρνηση των συντρόφων και είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς από αυτούς. Πολλά χρόνια μετά, όταν διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν κατάλογοι των αγωνιστών που έζησαν, όπως έζησαν, στη Μακρόνησο, εκείνα τα φοβερά χρόνια, σκέφτηκα να προσπαθήσω να συγκεντρώσω από τα βιβλία μαρτυρίες όλα τα ονόματα που αναφέρονται και να τα καταγράψω, όσο το δυνατό, μαζί με τη διαδρομή του καθενός. Μια στοχοθεσία που υποδηλώνεται στον υπότιτλο του βιβλίου ως υπόμνηση και συμπληρώνεται στη συνέχεια με τη διακριτική επισήμανση για ό,τι έγινε, για ό,τι γράφτηκε. Με συγκινητική ειλικρίνεια και ετοιμότητα, η συγγραφέας αναφέρεται με σεβασμό στο τρίτομο συλλογικό έργο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τη Μακρόνησο, που αποτέλεσε την κύρια πηγή της προσπάθειάς της να αποβελτιώσει βασικές πλευρές της τιτάνιας και άνησης, όπως λέει, αναμέτρησης, καθώς και σε άλλες μαρτυρίες που μπόρεσε να συλλέξει, ώστε να μην λείψει η παραμικρή πινελιά, να μπορέσει να αισθητοποιηθεί από τις επόμενες γενιές κάθε πτυχή του μεγαλείου μέσα από την ταυτοποίηση χιλιάδων αγωνιστών. Υπόμνηση όμως αποτελεί και η αγωνιώδης διεκδίκηση όλων αυτών των δεκαετιών για την ανάδειξη και προστασία της ιστορικότητας του τόπου από κάθε είδους αρπακτικές οικοδοπεδοφαγικές διαθέσεις της δίθεν τουριστικής και κερδοφόρας αξιοποίησης του νησιού. Όπως αναφέρει η ίδια, σχεδόν όλα τα κτήματα σήμερα πλην του ανακαινισμένου θεάτρου στο ΑΕΤΟ, έτσι το διαβάζω εγώ, και το κτίριο Αρτοκλιβάνων έχουν εξαφανιστεί ή κοίτονται ως μη αναγνωρίσιμα ερείπια. Η δομή του βιβλίου ακολουθεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη κλιμακωτή διάταξη που κυριολεκτικά υπακούει στο πενάκι αρχιτεκτονικής ακρίβειας της συγγραφέως. Σαν να ανεβαίνουμε σκαλιά, κεφάλαιο-κεφάλαιο, από τη γενική κατατόπιση για τη χωροταξική λειτουργία, το σύντομο ιστορικό, τους 7 κύριους σταθμούς μακάβριων γεγονότων, ξετυλίγεται μπροστά μας η ζωφερή καθημερινότητα των γιγάντων αγωνιστών και των άλλων, των μικρών ανθρωποειδών, ενός συνονθηλεύματος πρώην χιτών, ταγματασφαλιτών, δοσύλλογων, βιαστών και άλλων, αυτών που οι ίδιοι πάτρονές τους, όπως ο στρατηγός Τσακαλώτος, τους αποκαλούσαν άθλιους εθνικόφρονες. Από τις σελίδες του βιβλίου περνούν και οι τραγικές φιγούρες των ανανυψάντων βασανιστών, πρώην αγωνιστών, που όχι μόνο έσπασαν, αλλά κατέληξαν ναυάγια ενός επίσης άθλιου γενιτσαρισμού. Ξεχωριστή μνήμα γίνεται δικαίως στις γυναίκες κρατούμενες που μεταφέρθηκαν από το Τρίκυρη στα τέλη του 49. Στα τέλη του Γενάρη του 1950, στο χώρο του θεάτρου, παίχτηκε η πιο σκληρή τραγωδία. Χτύπησαν τις γυναίκες με φασιστικές σαντιστικές μεθόδους, βασάνισαν τις νεαρές μητέρες, αποσπώντας από την αγκαλιά τους τα παιδιά. Ένα ακόμα βάθρο προσπάθησε να στήσει η Ρένα Λευκαδίτη. Αυτό των κοντά 6.500 ονομάτων που με ιδιαίτερο κόπο κατάφερε να συγκεντρώσει, διατηρώντας ταυτόχρονα μεγάλο απόθεμα προσδοκίας για τη συνέχεια του έργου της. Αναφερόμενοι στους 3 καταλόγους ονομάτων, των εξόριστων στη Μακρόνησο αντρών, των εξόριστων γυναικών και ενός ακόμα με τα ονόματα των παραγωγών της φρίκης, η συγγραφέας σημειώνει: τους 2 πρώτους καταλόγους τους παραδίδουν σε νεότερους μελετητές με την ευχή να τους συμπληρώσουν με τα ονόματα όλων των αγωνιστών
που πέρασαν τη φοβερή δοκιμασία. Τον τρίτο τον κατάλογο τον παραδίδω στην κατάρα των γενεών. Τα όρια του ιστορικού χρέους για τη συμπλήρωση των ονομάτων έχουν προπολού ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας. Το μακρονησιώτικο Άβος τραγικά συμπληρώνει το μακρύ κατάλογο των εγκλημάτων του φασισμού κατά της ανθρωπότητας. Αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της κτηνοδίας του υπεριαλισμού στην τελική επιθετική του φάση. Κάθε όνομα αγωνιστή είναι επώνυμο βόλι και ταυτόχρονα συσσόρευση οργής ενός τεράστιου ανθρώπινου κύματος συγγενών, φίλων, συντρόφων που βίωσαν, πόνεσαν, αλλά και στήριξαν τους ακριβούς τους.